Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Στον πολύβο και πολυτάραχο βίο μας έχουμε ανάγκη, εκτός των άλλων των πολλών, κυρίως από πρότυπα, από άρτιους ανθρώπους, από γνήσιους και αληθινούς, από ολοκληρωμένες προσωπικότητες για να γίνουν φωτεινοί σηματοδότες στην δύσβατη πορεία μας. Καθώς καθημερινά σκοντάφτουμε μπροστά σε ατέλειωτους νάνους που προβάλλονται ως γίγαντες και σε γυρολόγους που διαφημίζονται ως αφέντες και εξουσιαστές, σε θλιβερές μετριότητες που αναγνωρίζονται ως ειδικοί και πανεπιστήμονες, έχουμε ανάγκη από την παρουσία αυθεντικών ανθρώπων. Τέτοιου είδους ανθρώπους βεβαιωμένης γνησιότητας μπορούμε να συναντήσουμε στο συναξάρι της Εκκλησίας. Ανάμεσα στους πολλούς Αγίους, τους πραγματικά αυθεντικούς αυτούς ανθρώπους, αυτό είναι ο Άγιος, ο αυθεντικός άνθρωπος, αυτή την περίοδο δεσπόζει η μορφή ενός αληθινά μεγάλου, που λέγεται και Μέγας, του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, που τιμούμε τη μνήμη του στις 17 Ιανουαρίου. Παρόλο ότι έζησε πριν από 1700 και πλέον έτη, η παρουσία του παρέμεινε ολοζώντανη όλους αυτούς τους αιώνες, όπως και στις μέρες μας. Αυτό και μόνο το γεγονός μαρτυρεί για την τεράστια αξία του προσώπου αυτού. Συμβουλευόμενος τον νέο συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, μια θαυμάσια εργασία της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, θα επιχειρήσω μία παρουσίαση του Αγίου στη σημερινή εκπομπή. Ο Άγιος Αντώνιος γεννήθηκε περί το 250 στο μικρό χωριό Κόμα, σήμερα Κιμάν Αλ-Αριάς, στην περιοχή Αλ-Ουαστά της Μέσης Αιγύπτου. Οι γονείς του, ευγενείς και πλούσιοι χριστιανοί, τον ανέθρεψαν με πίστη και φόβο Θεού. Ο Αντώνιος δεν έβγαινε από το σπίτι παρά για να πάει στην εκκλησία, όπου παρακολουθούσε προσεκτικά την ανάγνωση των ιερών βιβλίων και την εξιστόρηση των άθλων των Αγίων. Γύρω στα 20 του χρόνια, ο θάνατος των γονέων του τον αφήκε κύριο της οικογενειακής περιουσίας και μόνο υπεύθυνο για την ανατροφή της μικρότερης αδελφής του. Μια μέρα, καθώς πήγαινε στην εκκλησία, συλλογιζόμενος την ειρηνική και αμέριμνη ζωή των Αποστόλων και των πρώτων χριστιανών, άκουσε να διαβάζουν την Ευαγγελική ρίση. «Η θέλης τέλειος είναι», είπαγε, «πόλησον τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και δεύρω ακολούθημη». Αν θέλεις δηλαδή να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πόλησε τα υπάρχοντά σου και ακολούθησε. Πεπισμένος ο Αντώνιος ότι διαβάστηκε ειδικά για αυτόν ο λόγος, πήγε και μοίρασε χωρίς χρονοτριβή όλα τα κτήματα που διέθετε, πούλησε τα υπάρχοντά του, μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς και δεν κράτησε παρά τα απαραίτητα για την αποκατάσταση της αδελφής του. Μια άλλη φορά, ακούγοντας να διαβάζουν την Ευαγγελική ρίση «Μίουν με ρημνήσετε εις την αύριον», αποφάσισε να απομακρυνθεί οριστικά από τον κόσμο, να μοιράσει το υπόλοιπο της περιουσίας του, να εμπιστευτεί την αδελφή του σε έναν ενάρετο άνθρωπο, να εγκαταλείψει το σπίτι του και να ασπαστεί τον ασκητικό βίο. Την εποχή εκείνη δεν είχαν συσταθεί ακόμη οργανωμένα μοναστήρια. Συναντούσε κανείς μόνο κάποιους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι ζούσαν μοναχικά, όχι μακριά από το χωριό τους, νηστεύοντας και προσευχόμενοι. Ένας από αυτούς, τους γέροντες, έμεινε εκεί κοντά. Ο Αντώνιος έβαλε σκοπό να τον μιμηθεί. Εγκαταστάθηκε και εκείνος σε ένα απομονωμένο μέρος, όπου με το νου απαλλαγμένο από κάθε μέρημνα και κάθε ενθύμηση της περασμένης του ζωής, εργαζόταν με τα χέρια του, μοίραζε τα περισσεύματά του στους φτωχούς, μελετούσε τα Ιερά Βιβλία και προσπαθούσε να φυλάξει αδιατάρακτη την προσευχή εν την καρδία.
σαν μέλισσα ο Άγιος Αντώνιος, κάθε φορά που άκουγε να επαινούν την αρετή κάποιου ασκητή, προσέτρεχε σε αυτόν, παρατηρούσε την ταπεινοφροσύνη του ενός, τη σκληραγωγία του άλλου, την προσήλωση στην προσευχή ή στην μελέτη, και όταν γύριζε στο κελί του, αγωνιζόταν να συγκεντρώσει πάνω του όλες αυτές τις αρετές. Ο δαίμονας που φθονεί κάθε αγαθό έργο των ανθρώπων, μη υποφέροντας να βλέπει τέτοιο ζήλο σε τόσο νέο άνθρωπο, αποφάσισε να τον πολεμήσει σκληρά. Του υπέβαλε αρχικά την ενθύμηση της περιουσίας που είχε αφήσει, της αδελφής που είχε εγκαταλείψει και όλων των απολαύσεων της περασμένης ζωής. Ύστερα, του παράστησε με φοβερό τρόπο τις δυσκολίες της ασκητικής ζωής, την αδυναμία του σώματός του, τον μακρύ αγώνα που θα έπρεπε να διεξάγει επί έτη πολλά, υποβάλλοντάς του πυκνό νέφος σκοτεινών λογισμών. Καθώς ο Αντώνιος αντιστεκόταν στις επιθέσεις του πονηρού, μένοντας σταθερός στην πίστη, στην υπομονή, στην αδιάλειπτη προσευχή, ο πονηρός επιτέθηκε σε άλλο μέτωπο. Τον κατέκλυσε με ακάθαρτους λογισμούς και ερέθησε τις νιανικές του αισθήσεις με άσημενες νήξεις. Και βλέποντας ότι ο Αντώνιος αντιστεκόταν στεναρά, μια νύχτα μεταμορφώθηκε σε γυναίκα που το έκανε προκλητικές χειρονομίες. Όταν όμως ο γενναίος στρατιώτης του Χριστού απόθυσε τον σατανά με την ανάμνηση των τιμωριών της κολάσεως, ο δαίμονας αποκαμωμένος παρουσιάστηκε τότε με τη μορφή δυσμορφού και μελανού παιδιού, παριστάνοντας το πνεύμα της πορνείας, και αναγνώρισε πως ο Αντώνιος τον είχε νικήσει. Με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Αντώνιος πέρασε στην αντεπίθεση. Επέλεξε για κατάλημα ένα από τους αρχαίους τάφους που είχαν σκάψει οι ειδωλολάτρες. Μη υποφέροντας τέτοια πρόκληση, ο σατανάς ήρθε να τον πολιορκήσει τη νύχτα με ολόκληρη λεγεώνα δαιμόνων. Του κατάφεραν τόσα πλήγματα, ώστε τον άφησαν κατά γης καταπληγωμένο. Όταν ο φίλος που φρόντιζε να του πηγαίνει τροφή, τον βρήκε σε αυτήν την κατάσταση, η μηθανή σχεδόν, τον έφερε σπευσμένα στο ναό του χωριού. Μόλις όμως ο Άγιος Αντώνιος συνήλθε, τον παρακάλεσε να τον μεταφέρει ξανά στον τάφο. Ανίκανος να σταθεί όρθιος, προσευχόταν ξαπλωμένος και παροκαλούσε θαραλέα τους δαίμονες, οι οποίοι εισήλθαν στον τάφο με τη μορφή κάθε λογής θηρίων και ερπετών. Ο Ανδρέος μαχητής, ο Άγιος Αντώνιος, πολιορκούμενος από παντού, τους αποθούσε φωνάζοντας: «Αν είχατε την παραμικρή εξουσία, θα αρκούσε ένας μόνο από εσάς για να με καταβάλει. Επειδή όμως ο Χριστός σας αφαίρεσε αυτή τη δύναμη, προσπαθείτε να με τρομάξετε με την πληθώρα σας». Οι δαίμονες στην αδυναμία τους δεν μπορούσαν παρά να τρίζουν τα δόντια από θυμό. Τέλος, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε βοήθεια, η στέγη άνοιξε και μια ακτίνα φωτός έτρεψε σε φυγή τα πνεύματα του πονηρού. Ο Άγιος Αντώνης ρώτησε: «Πού ήσουν, Κύριε, γιατί δεν σταμάτησες νωρίτερα αυτή τη μάχη?» Και ο Χριστός του αποκρίθηκε: «Εδώ ήμουν, Αντώνη, στο πλευρό σου. Ήθελα όμως να παρακολουθήσω τον αγώνα σου. Επειδή αντιστάθηκες με τόση υπομονή, θα είμαι από εδώ και πέρα πάντα ο υπερασπιστής σου και θα καταστήσω το όνομά σου ένδοξο σε ολόκληρη τη γη». Ο Άγιος Αντώνιος, 35 χρόνων τότε, το 286, ύστερα από τους αγώνες αυτούς, αισθάνθηκε να δυναμώνει ο ζήλος του και αποφάσισε να αποσυρθεί ολομόναχος στην έρημο. Έφτασε στην ανατολική όχθη του Νείλου, βρήκε πάνω στο βουνό ένα παλιό φρούριο, ήταν εγκαταλελειμμένο, και μπήκε μέσα σε αυτό, απαγορεύοντας την είσοδο σε όλους. Έμεινε εκεί επί 20 χρόνια στο καταφύγιο αυτό, όπου κάθε 6 μήνες ερχόταν ένας φίλος και το έριχνε τρόφιμα. Πάνω από το τείχος τα έριχνε. Ωστόσο πολλοί ήταν εκείνοι που πήγαιναν εκεί παρακινημένοι από τη φήμη του οσίου. Έκτοτε συμφώνησε να δέχεται μαθητές και ο αριθμός των μαθητών συνεχώς μεγάλωνε.
ίδρυσε δύο μοναστήρια, το ένα ανατολικά του Νείλου, στο Πισπύρ, σημερινό Νταγιάρ Αλ-Μαϊμούν, και το άλλο στην αριστερή όχθη, όχι μακριά από την Αρσινόη. Με ειρηνική καρδιά, με νου ακλόνητα προσιλωμένο στο Θεό, ο Άγιος Αντώνιος είχε τη δύναμη να συμφιλιώνει τους εχθρούς μόνο με την παρουσία του. Να κάνει να βασιλεύει η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους και να θεραπεύει τους αρρώστους με την προσευχή. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος δίδασκε στους μαθητές του την πνευματική επιστήμη. Του συνιστούσε να μην αφήνουν ποτέ να τους αποθαρρύνουν οι δοκιμασίες ή να ψυχραίνεται ο αρχικός του ζήλος, αλλά απέναντίας να τον αυξάνουν τον ζήλο αυτό σαν να άρχιζαν κάθε μέρα για πρώτη φορά και να συλλογίζονται τα λόγια του Αποστόλου «Καθημέραν αποθνίσκω». Έλεγε ο Άγιος, «Ας προσπαθήσουμε να μην κατέχουμε παρά μονάχα ό,τι θα πάρουμε μαζί μας στον τάφο, προπαντός την αγάπη, την πραότητα, τη δικαιοσύνη. Η αρετή δηλαδή, η βασιλεία των ουρανών, δεν έχει ανάγκη παρά μόνον από τη βούλησή μας, γιατί εντός ημώνεστη και από εμάς τους ίδιους αποκτάται. Στην πραγματικότητα, η αρετή έγκυται στη διατήρηση της ψυχής μας, στην καθαρότητα και στην ωραιότητα με την οποία πλάστηκε. Φυλάσσοντας άγρυπνα την καρδιά μας από κάθε μολυσμό κακού λογισμού, από φιλίδωνος ερεθισμούς και παράφορο θυμό, θα μπορούμε να αντιστεκόμαστε στις επιθέσεις των δαιμόνων που μας περιτριγυρίζουν και και μηχανεύουν τα πάντα με σκοπό να εμποδίσουν τους ανθρώπους να ανεβούν στον ουρανό και να καταλάβουν τη θέση από την οποία εκδιώχτηκαν εξαιτίας της αλαζονίας και της ανυπακοής τους στον Παράδεισο. Μόνον προσκατερώντας με σταθερή άσκηση, με πολλή προσευχή μπορούμε να λάβουμε από το Άγιο Πνεύμα το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων για να αντιμετωπίζουμε τις μηχανεύσεις του διαβόλου. Μονάχα τον Θεό πρέπει να φοβόμαστε και όχι απλώς να μην δηλιάζουμε απέναντι στους δαίμονες, αλλά να τους περιφρονούμε. Τίποτα δεν φοβούνται περισσότερο από την νηστεία των μοναχών, την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή, την αγάπη προς το Θεό, την αγάπη προς τους αδελφούς. Αν σας φανερωθεί κάτι, μην ταραχθείτε, αλλά ρωτήστε αυτόν που παρουσιάστηκε ποιος είναι και από πού έρχεται. Εάν η εμφάνιση είναι Αγία, θα διαλυθούν πάρα αυτά οι αμφιβολίες σας και θα μεταβληθεί ο φόβος σας σε χαρά. Εάν προέρχεται από το διάβολο, αυτός θα τραπεί σε φυγή μόλις δει τη σταθερότητά σας. Έτσι δίνει μία απάντηση στις ερωτήσεις που πολλοί έχουν για οράματα. Χάρη στον Άγιο Αντώνιο, η έρημος μεταβλήθηκε σε πόλη κατοικημένη από πλήθος μοναχών, οι οποίοι πέταξαν τον κόσμο ώστε να μιμηθούν την αγγελική ζωή. Την εποχή εκείνη, ο Μαξιμίνος ο Δάιας είχε εξαπολύσει ανελαίει το διωγμό εναντίον των χριστιανών στην Αίγυπτο και έπνιξε την Αλεξάνδρεια στο αίμα, σφάζοντας τους χριστιανούς. Ο Μέγας Αντώνιος, φλεγόμενος από τον πόθο να κατακτήσει τον Στέφανο του Μαρτυρίου, ήρθε στην Αλεξάνδρεια και θαραλέα ρυψοκινδύνεψε τη ζωή του, διακονώντας τους ομολογητές, επισκεπτόμενος στις φυλακές, σκούντας στις φυλακές και στα κάτεργα τους χριστιανούς, εμψυχώνοντάς τους, ώστε να φέρουν σε πέρας τον καλόν αγώνα. Παρά όμως τον διάπειρο πόθο του να συμμεριστεί το μαρτύριό τους, ο Θεός το επιφύλαξε άλλους αγώνες. Δεν τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και ο Μέγας Αντώνιος επέστρεψε στη μοναστική του κοινότητα, όπου συνέχισε τον ανέμακτο μαρτύριο της συνειδήσεως, διπλασιάζοντας τώρα τον ασκητικό του κανόνα. Εξακολούθησε ο Άγιος να επιτελεί θαύματα, μολονότι παρέμεινε έγκλειστος, δεν έπαβαν ασυραίων επισκέπτες στο ερημητήριό του. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να αποσυρθεί
ακόμη πιο βαθιά μέσα στην έρημο. Και ύστερα από πολλά χρόνια, ο Άγιος Αντώνιος, σε προχωρημένη ήδη ηλικία, συγκατένευε να επισκεφθεί τους μαθητές του στο Πισπύρ, στη δεξιά όχθη του Νείλου. Καθώς πήγαινε στο δρόμο, έκανε να αναβλήσει νερό στην έρημο για να πιούν οι συνοδοιπόροι του που υπέφεραν από δίψα. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχτηκαν στην κοινότητα τον άνθρωπο του Θεού και για όλους τους μοναχούς η επίσκεψη του Αγίου Αντωνίου έγινε αφορμή να αναζωπηρωθεί ο ζήλος τους για τον αγώνα της αρετής. Μέγα πλήθος τον ακολούθησε όταν επέστρεψε στο όρος του, άλλοι τον παρακαλούσαν να θεραπεύσει τις σωματικές τους ασθένειες, άλλοι έρχονταν για να λάβουν πνευματική παρηγοριά και καθοδήγηση και ο Άγιος έδινε στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του, όπως ο Θεός ο ίδιος. Δεν διέκοπτε τη σιωπή του Άγιος, παρά μόνο κινούμενος από το Άγιο Πνεύμα και μιλούσε τότε με τα λόγια της Αγίας Γραφής, σαν να ήταν εκείνος ο συγγραφέας τους. Έλεγε ο Άγιος με παρησία, «Δεν φοβούμαι πλέον τον Θεό, αλλά τον αγαπώ». Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Για το λόγο αυτό, στη διδασκαλία του υπογράμμιζε προπαντός την αγάπη προς τους ανθρώπους, προς τους αδελφούς και την ανάγκη καθάρσεως της καρδίας. Έλεγε ακόμη, «Η ζωή είναι και ο θάνατος εξαρτώνται από τον πλησίον. Εάν κερδίσουμε τον αδελφό μας με την αγάπη μας, κερδίζουμε τον Θεό. Εάν όμως είμαστε για τον αδελφό μας αφορμή αμαρτίας, αμαρτάνομαι ενώπιον του Χριστού». Ο Άγιος Αντώνιος υπομιζόταν τις συμφορές όσων κατέφευγαν σε αυτόν σαν ήταν δικές του και προσευχόταν για τον καθένα τους. Όταν ο Θεός επιτελούσε δι' αυτού μία ίαση, μία θεραπεία, τον ευχαριστούσε και όταν του αρνιόταν πάλι ευχαριστούσε και παρακινούσε τον Πάσχοντα να συνεχίσει να ελπίζει. Μια ημέρα την ώρα της προσευχής ο Άγιος Αντώνιος ανυρπάγει εμπνεύματι και υψώθηκε σωματικά στον αέρα από αγγέλους που απομάκρυναν την ορδή των δαιμόνων, οι οποίοι οι δαίμονες απαιτούσαν να απολογηθεί για όλη τη διαγωγή του από τότε που γεννήθηκε. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε τέτοια λάμψη, λάμψη καθαρότητας, και όλες οι κινήσεις του σώματος πρόδιδαν τέτοια απάθεια ψυχής, ώστε κατάβγαζε γύρω του φως ειρήνης, χαράς και πραότητας. Χωρίς να δηλώσει καν ποιος είναι, όλοι όσοι τον έβλεπαν ελκύονταν ακατάσχετα προς εκείνον. Μπορούσε να διαβάσει την καρδιά τους, τη σκέψη τους σαν ανοιχτό βιβλίο, ως ανέμπειρος γιατρός και τους έδινε πάντα το κατάλληλο φάρμακο. Όλη η Αίγυπτος θεωρούσε τον Άγιο Αντώνιο πατέρα και γιατρό της. Προσωπικότητες από τις πλέον υψηλά ιστάμενες έφταναν στη μακρινή έρημο για να συνομιλήσουν μαζί του ή απλώς για να λάβουν την ευλογία του. Ακόμα και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, και οι γη του έγραψαν επιστολές στον ταπεινό αυτό μοναχό ως αν προς τον πατέρα τους. Χωρίς να αποσπάται από όλες αυτές τις τιμές και με το νου αδιάκοπα στραμμένο στην παρουσία του Θεού, ζούσε εντός το Αντώνιος και είχε επιπλέον διδαχθεί από το Θεό όλη τη γνώση που χρειαζόταν για να αποστομώνει τους σοφούς του κόσμου. Έλληνες φιλόσοφοι που καφόνταν για τη μάτη η γνώση τους ήρθαν να επισκεφθούν με περιφρόνηση αυτόν τον αγράμματο μοναχό για τον οποίο μιλούσε όλη η Αίγυπτος. Με λίγα λόγια, ο άνθρωπος του Θεού κλόνιζε την αλαζονία τους. Καταδείκνυε πως η σοφία του κόσμου έγινε μωρή από τη μωρία του Σταυρού, αποδείχνοντάς τους την ανοησία των μύθων που καταβιβάζει το Θεό σε ομοιώματα ζώων ή άψυχων αντικειμένων. Επισφράγιζε τέλος τη νίκη του ο Άγιος, λυτρώνοντας δαιμονισμένος με τη δύναμη του Χριστού και οι επισκέπτες του αποχωρούσαν αποσβολωμένοι. Ο Άγιος Αντώνιος σεβόταν ιδιαίτερα τους κληρικούς και τους υπευθύνους της Εκκλησίας. Ήταν βέβαια ξένος σε κάθε εκκλησιαστική υπόθεση, όμως υποστήριζε στεναρά την ορθόδοξη πίστη
που κινδύνευε σε εκείνους τους ταραγμένους καιρούς, όταν οι οπαδοί του Αρίου στην Αλεξάνδρεια διέδωσαν ότι ο ξακουστός ερημίτης συμμεριζόταν την ανόητη διδασκαλία τους, ο Άγιος δε δίστασε να αφήσει το ησυχαστήριό του, να έλθει στην τύρβη της Κοσμούπολης και να ομολογήσει καθαρά και περίφραστα μπροστά στο λαό που έτρεξε να τον δει, την πίστη του στη θεότητα του Υιού και Λόγου του Θεού και την ακράδαντη προσήλωσή του στο δόγμα της Συνόδου της Νικαίας και την αμέριστη υποστήριξή του στον Άγιο Αθανάσιο. Όταν έφτασε σε ηλικία 105 ετών, πήγε κατά τη συνήθειά του να επισκεφθεί τους μοναχούς που είχαν εγκατασταθεί σε ένα βουνό ακόμη πιο βαθιά μέσα στην έρημο και να τους αναγγείλει με χαρά ότι ο Θεός θα τον καλούσε σύντομα στην αληθινή πατρίδα. Τους εμψύχωσε παρακινώντας τους να επιμένουν στην άσκηση ώστε να επρόκειτο να πεθάνουν την επομένη ημέρα. Να μιμούνται το παράδειγμα των Αγίων και να τηρούν με επιμέλεια την παράδοση των θεόπνευστων πατέρων. Να αποφεύγουν κάθε σχέση με αιρετικούς, ύστερα επέστρεψε στη βαθιά έρημο με δύο υποτακτικούς, τον Μακάριο και τον Αμάτα. Και πριν παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο, έδωσε εντολή να μην μεταφέρουν τη σωρό του στην Αίγυπτο, από φόβου μήπως την ταριχεύσουν, σύμφωνα με τα ειδωλολατρικά έθιμα που ίσχυαν ακόμη, και διέταξε να τον ενταφιάσουν σε μέρος άγνωστο σε όλους. Κληροδότησε ένα μέρος από τα ενδύματά του στους δύο μεγάλους ομολογητές της Ορθοδοξίας, τον Άγιο Αθανάσιο και τον Άγιο Σεραπείωνα Θμούεως, και την μάλινη μιλωτή του στους δύο υποτακτικούς του, ώστε να προστατεύονται αόρατα από αυτόν. Κι ύστερα άπλωσε τα πόδια και με πρόσωπο που έλαμπε από χαρά, σαν να συναντούσε φίλους, παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό στις 17 Ιανουαρίου του 356. Η φήμη του Αγίου Αντωνίου, πατρός των μοναχών, απλώθηκε ως τα πέρατα της Οικουμένης και εδώ και πολλούς αιώνες ο βίος του γραμμένος με αγάπη από τον Άγιο Αθανάσιο, τον επίσκοπο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, προσφέρει ένα τέλειο πρότυπο οδού που πρέπει να ακολουθήσουν οι εραστές του Θεού για να φτάσουν στην τελειότητα της χριστιανικής ζωής. Το λείψανο του Αγίου Αντωνίου φαίνεται πως αποκαλύφθηκε ύστερα από όραμα το 561 και μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 635 λόγω της απειλούμενης αραβικής εισβολής, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και περί το 1070, σύμφωνα με μαρτυρία της δυτικής παράδοσης, ένας άρχοντας της Ντοφινέ μετέφερε το Άγιο Λείψανο στη Γαλλία, εκεί όπου αποτελεί μέχρι σήμερα αντικείμενο ονομαστού προσκυνήματος. Αυτός είναι ο Άγιος, ο Μέγας Αντώνιος, που ιδιαίτερα τιμούμε και εορτάζουμε πανηγυρικά και έχουμε ως παράδειγμα στον καθημερινό βίο της πνευματικής μας πορείας. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε.